Και ουγέ, σωστά είδατε. Μετά από τόσο καιρό έχουμε διάθεση περιστεριού. Γι' αυτό κάνετε like, subscribe και κοινοποίηση το μαγικό βίντεο και κανάλι. Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα διάσωση μαγική. Και μετά από πολύ καιρό, ξανά σε περιστέρια. Και ναι, το ξέρω, τον τελευταίο χρόνο έχω ασχοληθεί πολύ με τα άγρια περιστέρια της πόλης. Αν και ακόμα με θυμούνται, αυτός με το που με είδε, ήρθε, δεν ξέρω ποιος είναι. Μπορεί να τον τάιζα σαν πιτσούνι τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει καιρός που έχω αποχή από περιστέρια, διότι προετοιμάζω ένα νέο σπίτι που θα μένω στην πόλη και θέλω να είναι παράλληλα το νέο κέντρο που θα κάνω τα χειρουργία μου και όλα αυτά, οπότε θέλω να είναι όλα έτοιμα και μετά να ξανασχολούμαι. Αλλά εντάξει, τώρα είναι και πρωτοχρονιά σχεδόν, οπότε είπα να έρθω στα περιστέρια, τους δώσω και φαγητό έτσι δώρο και να δούμε και τι παίζει. Έτσι και ας Χριστούγεννα με πρωτοχρονιά είναι τυχερές ημέρες και όλο και κάτι συλλεκτικό βρίσκω, η αλήθεια είναι. Σήμερα θα είμαστε μόνο στην παραλία βέβαια. Κλασικές γειτονιές παραλίας. Υπάρχουν κάποιες παλιές φιγούρες, κάποια καφετιά που γνωρίζω, όπως αυτό το συλλεκτικό καφέ. Το είχα πάρει κάποτε στο χωριό, το απελευθέρωσα ξανά στη γειτονιά του. Ή αυτό εδώ πρέπει να το είχα πάρει επίσης. Υπάρχουν κάποιες νέες φιγούρες σίγουρα, πολλά από αυτά όμως είναι πετροπερίστερα, μορφικό, οπότε δεν μου λένε κάτι, δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Υπάρχουν όμως και καινούρια τα οποία φαίνεται έντονα ότι είναι νέα, όπως αυτό εδώ, το λευκό με λίγο καφετί, δεν το θυμάμαι, είναι φετινό μωρό. Αυτό επίσης το θυμάμαι, είναι παλιός τύπος. Νομίζω και αυτό το καφέ κάτι μου θυμίζει. Το είχα δει από πέρυσι. Γενικά καιρό έχω να έρθω στην παραλία και γενικά έχω να πάω για περιστέρια, το είπα και πριν, αλλά προτιμώ να είναι έτοιμος με το νέο μου σπίτι παύλα κέντρο διασώσεων, οπότε αφιερώνω χρόνο εκεί και μετά θα έρθουν και τα περιστέρια. Ευτυχώς στην παραλία, όπως πάντα, είναι όλα μια χαρά πρακτικώς. Πολύ σπάνια έχουμε ασθένειες και επιδημίες, πανδημίες, ευτυχώς. Βλέπω και μια μικροαύξηση γενικά στον πληθυσμό τους. Είδα και έναν αρχάγγελο, δεν τον έχω ξαναδεί νομίζω. Μορφικό, άγριο είναι βέβαια, δεν ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος έντονα. Υπάρχει αυτό εδώ, το ψευδοτούρκο, έχει λίγα μποτάκια, καινούρια μορφή, και αυτό νομίζω είναι καινούρια μορφή. Είχα δει κάτι παρόμοιο με καφέ, αλλά αυτό έχει ένα λευκό σημάδι στην πλάτη, αριστερά. Δεν θα είμαι κάτι με λευκό σημάδι, μπορεί να είναι κάποιο συγγενικό του. Τώρα είδα και ένα που είναι κάπως μπλεγμένο στα πόδια, για να δούμε αν θα έρθει κοντά να το μαζέψω. Υπάρχει και ένα τούρκο εδώ πέρα, αυτό πρέπει να το τάιζα από μωρό, κάτι μου θυμίζει. Έτσι κι άλλο τούρκο τέτοιο χρώμα εδώ δεν έχει. Είχε κάνα δύο, οπότε είναι ένα από τα παλιά που είχα δει. Να και το περιστέρι με τις κλωστές, να αυτό υπάρχει και το κανελί που μοιάζει με το άλλο με το λευκό σημάδι, να. Οπότε λογικά είναι πατέρας παιδί αυτά. Μοιάζουν πολύ, δηλαδή οι πιθανότητες είναι ότι έχουν συγγένεια. Τώρα έκατσα και κάτω, να δούμε πόσο με θυμούνται και ποια με θυμούνται. Όπως είπα, τα πιο πολλά είναι πετροπερίστερο μορφικό, οπότε δεν μπορώ να τα κρατήσω στη μνήμη μου, εκτός και αν με κάποιο, αποκτήσω κάποια πιο κοντινή σχέση και μου μείνει έντονο. Και ας είναι ένα πολύ απλό, όπως π.χ. αυτό. Αν υποθέσουμε πως με αυτός με εξοικειώνουμε και εξοικειώνεται μαζί μου, θα το θυμάμαι μια ζωή. Πάντως είναι αρκετά ημέρα, έρχονται πολύ κοντά μου. Να έρθει δίπλα με αυτό το πιτσουνάκι και είναι μωρό. Δεν με έχει ξαναδεί, ούτε το έχω ξαναδεί. Αυτό τώρα από τα χέρια μου είναι ενήλικο. Σίγουρα το έχω ξαναταΐσει για να έρθει τόσο κοντά. Να το τουρκικό. Κάτω το τάιζα από μωρό αυτό, οπότε okay, με θυμάται. Εντάξει, γενικά τα περιστέρια από θέμα μνήμης δεν είναι χαζά ζώα. Θυμούνται και για πολύ καιρό. Δεν τα φοβάμαι. Ειδικά στην άλλη μεριά παραλίας που όλα έρχονται πάνω μου, σαν θα με θυμούνται. Το κλωστοποιημένο περιστέρι δεν έρχεται δυστυχώς πιο κοντά. Δεν ξέρω καν πού είναι, δεν το βλέπω τώρα. Και δεν θυμάμαι να είχα κάποια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Να το, αυτό είναι. Τον θυμάμαι βέβαια τον τύπο καθαρά. Οι κανελιές που έχει πάνω του είναι έντονο χαρακτηριστικό. Δεν το ξεχνάς. Αλλά ναι, δεν θυμάμαι ποτέ να το είχα ταΐσει στο χέρι κάτι παραπάνω. Να και ο Αρχάγγελος που ανέφερα πριν. Κλασικότατο έτσι, σχεδόν κατράμι. Γενικά η παραλία έχει αρκετούς αρχάγγελους. Τουλάχιστον η γειτονιά που ονομάζεται παραλία.
Εδώ που είμαι τώρα, έναν έχει. Αλλά γενικά στη γειτονιά μου εκεί που μένω στην πόλη, βλέπω στα κρύα δεξιά αριστερά κάπου του Αρχάγγελου, το πετροπερίστερα μορφικό κυρίω. Σαν αυτά δηλαδή το παραδοσιακό. Τέλος πάντων, έχω πολύ καιρό να έρθω για Περιστέρια, είτε στην παραλία είτε στην πλατεία. Δεν ξέρω τι γίνεται από πληθυσμό καλά. Βέβαια, περνάω μέσα από την πόλη, καμιά φορά, εννοείται μέσα εβδομάδα κάθε φορά που έρχομαι. Και βλέπω εντάξει, καλές εικόνες. Μπορώ μετά τα είδω, αλλά βλέπω τα ιστές και παρακολουθώ την κίνηση όπως και να το κάνω. Και έχω δει ότι δεν υπάρχουν περιστατικά κλωστών ιδιαίτερα, τριχών ή οτιδήποτε. Τόσα χρόνια μόνιμης διάσωσης φαίνεται ότι έχω ξεμπλέξει όλα τα σοβαρά περιστατικά. Και ίσως και η πόλη είναι πιο καθαρή πλέον για κάποιο λόγο. Καλό αυτό βέβαια, δεν λέω. Δυστυχώς δεν έχω και πολύ σιτάρι όμως μαζί μου. Οπότε δεν μπορώ να το σπαταλήσω όλο εδώ τώρα. Στην προσπάθειά μου να μαζέψω το κλωστοποιημένο. Θα ανέβω και στην πιο πάνω γειτονιά, που είναι τα πολύ ήμερα Περιστέρια. Και τα special, τουλάχιστον όσα χρόνια πήγαινα, κατά κάνω special έβρισκα. Όχι σε μορφή Τούρκου βέβαια, που είναι πλέον η μόνη κατηγορία πουλιών που θα βάζω μέσα στον περιστερό αναποδιάσωση. Συν βέβαια και τα πολύ άσχημα κλωστοποιημένα, όπως μόνο πόδαρους ή μηδέν πόδια, γιατί υπάρχει και αυτό καμιά φορά σπάνια. Τέλος πάντων. Απλά περιστατικά όπως αυτός εδώ, που θέλουν απλώς ένα ξεμπλέξιμο και ένα ξεμούδιασμα, θα απελευθερώνονται μία με δύο μέρες μετά την διάσωσή τους. Σε χωριό, όπως έχω ξαναπεί, δεν ξαναβάζω άγρια περιστέρια, δεν έχει νόημα, είτε μετακομίζουν είτε τα τρώει το γεράκι και απλώς είναι θλιβερό. Οπότε θα τα απελευθερώνω στην πόλη και ας ελπίσουμε να είναι πιο τυχερά. Και όπως είπα, μόνο περιστέρια με ένα πόδι ή μηδέν πόδια θα είναι που θα κρατάω μόνιμα στο χωριό σαν μόνιμους φιλοξενούμενους λόγω αναπήρειας. Και να είμαστε εδώ στο κλασικό μέρος της παραλίας. Εδώ αναγνωρίζω σίγουρα πολλές φιγούρες. Συν ότι υπάρχουν και αρκετές νέες φιγούρες, όπως αυτό το πιτσούνι, που υποτίθεται είναι λευκό με λίγο μαύρο. Εδώ αυτό έχει δαχτυλίδι, του το είχα βάλει τότε που μάζευα λευκά για να ξεχωρίσω ότι δεν είναι ακριβώς λευκό. Έχει κάπου κρυμμένο κανένα δύο λευκά πουπουλάκια. Εδώ το σπάνιο Ash Red με λίγα φτερά στα πόδια, το είχα πάρει δοκιμαστικά για διασταύρωση με κλασικό τουρκικό. Δεν μου βγάλανε αμέσως αυτό που ήθελα, απογοητεύτηκα και το επέστρεψα στο σπίτι του. Το ίδιο έγινε και με αυτό εδώ, που μου είχε βγάλει την πίστη να το πιάσω και τελικά απλώς απορρίφθηκε. Ποιους άλλους έχουμε εδώ πέρα? Εδώ, ένα σπρώμαυρο, το θυμάμαι. Μια τουρκική υπάρχει εδώ πέρα, με λίγο λευκό στο πλάι και το υπόλοιπο είναι μορφικό πέτρας, να το. Η άλλη έτσι τουρκική με τα πιο περίεργα μποτάκια, την είχα δει εδώ, να την. Εδώ και 3-4 χρόνια πλέον τη γνωρίζω. Εδώ ένα περιστέρι με δαχτυλίδι, λογικά θα έχει καλή σχέση μαζί μου, γι' αυτό του το έβαλα. Για να το ξεχωρίσω στάνταρ ότι είναι ξέρω από τους καλούς φίλους. Κάτι άλλο ιδιαίτερο δεν βλέπω, τα υπόλοιπα είναι απλώς πετροπερίστερα μορφικά, κάποια σπρώμαυρα που σίγουρα τα έχω ξαναδεί. Με αυτό εδώ το θυμάμαι, είναι της χαρακτηριστικό το σώμα του και τα σχέδιά του. Ένας ακόμα έτσι κάπως τουρκικός και αυτός γνωστή έτσι μορφή. Απομνημονεύσιμη στον εγκέφαλο. Γενικά εδώ πέρα όπως καταλάβατε σχεδόν το 50% του πληθυσμού τα αναγνωρίζω. Τα θυμάμαι, με θυμούνται. Να τα, σαν να μην πέρασε μια μέρα και έχουν έρθει πολύ καιρό. Τα μισά είναι βέβαια πετροπερίστερα, όπως έχω ξαναπεί σε αυτή τη γειτονιά, οπότε δεν μπορώ να τα αποθηκεύσω όλα στο μυαλό μου. Τόσο κι αν είναι κάποιο, ας πούμε, αρκετά λίγο πιο διαφορετικό. Αυτό εδώ μοιάζει με ένα που τάιζα πέρυσι, αλλά αποκλείται να είναι το ίδιο, διότι δεν μπορεί να μην είναι πιτσούνι μια ζωή. Τόσο κι αν είναι ο Peter Pan των περιστεριών και που μένει πάντα παιδί, τι να πω. Να τα. Μαγικά. Με θυμούνται κανονικότατα. Αυτή εδώ η περιστέρα με τα φρέα στα πόδια, σπρώμαυρη. Πόσα χρόνια έχουν περάσει και ακόμα έρχεται. Εδώ, να αυτά ανέβηκε στο χέρι μου. Δαχτυλίδι δεν βλέπω, αλλά θα ορκιζόμουν πως τις έχω βάλει αυτές τις δαχτυλίδι. Είναι και ασπρόμαυρο πουλί. Δηλαδή έχει μοτίβο από μόνο του που το ξεχωρίζουν. Σίγουρα αφήσει είχα βάλει δαχτυλίδι, έρχεται και στο χέρι μου. Να έρχονται κι άλλα. Κανονικότατα τα θυμούνται. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος τάιστης που να διατηρεί, ας πούμε, την
καλή του συμπεριφορά, δεν νομίζω. Σιγά ποιος να τα ταΐζει στην παραλία. Θυμούνται όμως, μια χαρά. Εντάξει, τα περιστέρια έχουν πολύ μακροχρόνια μνήμη για τα πιο έξυπνα πλάσματα στον πλανήτη και τα πιο έξυπνα φτηνά. Να, και πάνω μου κανονικότατα. Όπως είπα πριν, σαν να μην πέρασε κυριολεκτικά μια μέρα. Σαν να ήμουν εδώ και να τα τάιζα όλο τον καιρό. Αν και εγώ έχω να έρθει εδώ πέρα κοντά ένα χρόνο. Και όμως αυτά θυμούνται και έρχονται. Και μερικά έχουν εξημερωθεί και πιο πολύ. Να, φέρω το σπάνιο ασρέντ με τα λίγα φτάσα πόδια. Δεν ήταν τόσο ήμερο. Θα πλέον και για σπάνιο ασρέντ υπήρχε εδώ πέρα μία ασρέντ περιστερά που την είχα συμπαθήσει. Είχα βάλει και δαχτυλίδι. Τώρα αυτή τι να γίνεται, να υπάρχει, να μην υπάρχει, δεν τη βλέπω εδώ πέρα. Χαρακτηριστική φιγούρα είναι βέβαια, μαζί θα τον αναγνωρίσω από μακριά. Μακάρι να ζει, τι να πω. Γενικά η παραλία είναι καλή γειτονιά, έχουν αρκετά καλά προσδόκιμα ζωή στα περιστέρια. Οπότε οι πιθανότητες να χαθούν είναι λίγες. Εγώ είχα τα πρώτα μου περιστέρια στην πόλη, ζούσαν για κοντά μια δεκαετία τα είχα μαζί μου, μέχρι τα πήγα στο χωριό. Οπότε, ναι, οι πιθανότητες να χαθεί κάποιο περιστέρι παραλίας είναι μικρές, δηλαδή μισή δεκαετία άνετα τη βγάζουμε. Υπάρχει ένα περιστέρι εδώ πέρα που έχει ένα θέμα με κλωστές. Να το, φαίνεται το πόδι του. Άμα έρθει κοντά το μαζέψω. Σε αυτή τη γειτονιά που σας έχω πει δεν θέλω να τα τρομάζω πολύ. Γιατί είναι ημέρα, οπότε προσπαθώ να έρθουν πάνω μου να τα πιάσω διακριτικά, να μην τρομάξουν και τα άλλα που έχουν εξημερωθεί. Εδώ υπάρχει ένα κουτσό περιστέρι από πρώην κάταγμα. Θυμάμαι ένα περιστατικό με ένα πιτσούνι που είχε σπάσει το πόδι του. Δεν είναι απίθανο να είναι το ίδιο πιτσούνι και τελικά μην πουλώθηκε ποτέ κανονικά και να το έμεινε. Ήταν και πετροπερίστερο, οπότε ναι, καθόλου απίθανο να είναι το ίδιο πουλί. Ακόμα μια απόδειξη ότι η παραλία είναι πολύ φιλική σαν περιστέρια. Ανάπηρο, αλλά έζησε. Και είχε πάρει το πρόβλημα και σαν πιτσούνι, μωρό κιόλας. Όχι πολύ μεγάλο σε ηλικία πιτσούνι, οπότε ναι, τυχερό αυτό. Αλλά ναι, είναι και η γειτονιά όπως είπα, που γενικότερα είναι πιο φιλική, δεν είναι σαν τις πλατείες που είναι μέσα στις κλωστές, στις τρίχες, στα αμάξια ή οτιδήποτε. Εδώ πέρα το χειρότερο κανένα γεράκι, άντε κανένα γατί να είναι το πρόβλημά τους ή καμιά επιδημία. Άντε, ας βάλουμε στο τσουβάλι και κανένα περίεργο μαϊμουδο άνθρωπο που μπορεί να θέλει να τα πιάσει να τα φάει. Μα και στην πόλη μου δεν έχω δει τέτοια περιστατικά η αλήθεια. Ένα, ποτέ δεν ξέρεις τι βλακία κουβαλάει ο καθένας στο κεφάλι του. Τώρα εδώ και ένα άλλο που έχει κάτι στα πόδια του. Να το. Για δες. Αυτή η γειτονιά ήταν μια χαρά από κλωστές και τώρα έχουμε δύο περιστατικά το ένα δίπλα στο άλλο. Και αυτό λίγο κουτσένει. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι από παλιό κάταγμα ή είναι κάτι πρόσφατο. Στραμπουλίκι και δεν ξέρω και εγώ τι. Να και αυτό έχει το πόδι του ψηλά. Α, τρία περιστέρια με κλωστές εδώ. Τι να πω, πρωτόγνωρο. Δεν έχω ξαναδεί σε αυτή τη γειτονιά τρία περιστατικά. Με το ζώο έρβησε κανένα. Βρώμησε η παράλια, τι να πω. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσω να μαζέψω ό,τι έρθει να το ξεμπλέψω. Ευτυχώς δεν είναι σοβαρά ακόμα τα περιστατικά. Είναι διαχειρίσιμα. Και το εντόπισα και αυτό που είναι επιτόπου διάσωσης. Βέβαια δεν έφερα το τρίποδο στην πόλη, δεν το φαντάστηκα ότι θα έρχομουν για περιστέρια. Οπότε δεν θα μπορώ να κινηματογραφήσω τις διασώσεις. Αλλά θα μπορούσα να κάνω τις απελευθερώσεις μετά τη διάσωση, τουλάχιστον την επιτόπου. Να λοιπόν η πρώτη διάσωση της χρονιάς στο τέλος κοντά της παλιάς χρονιάς. Αυτό έχει και κλωστές και τρίχες. Και έχει χάσει και δύο δάχτυλα. Και πρώτη διάσωση της χρονιάς ολοκληρώθηκε, δακτυλιδώθηκε και απελευθερώνεται. Δεν ξέρω βέβαια πόσο θα ζήσει γιατί είναι πολύ αδύνατο, που σημαίνει ότι έχει κάποιο παράσιτο ή ασθένειες. Τέλος πάντων, τουλάχιστον άμα πεθάνει, θα πεθάνει χωρίς κλωστές και να υποφέρει. Να και αυτό στο special καφέ, ο τύπος που είπα πριν ότι είχα τρομάξει να τον μαζέψω πέρυσι, του έχω και δαχτυλιδάκι. Δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά καλή ποιότητα δαχτυλίδια από αυτά τα die wrap, να το πούμε, που σφίγγουν καλά και δεν φεύγουν. Η άλλη περιστέρα που είχα πει πριν ότι τη είχα σίγουρα δαχτυλίδι μια πρόμαυρη, τη είχα από αυτά τα κουμποτά που κανένα φορά πέφτουν, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων,
Για να δούμε τώρα αν θα έρθει και κανένα άλλο που είναι πιο κρίσιμη περίπτωση. Είδα και ένα άλλο για επιτόπου διάσωση που είχε πιαστεί και από πίσω κάτι άλλο. Οι κλωστές είχαν μαζέψει από πίσω και κάτι κλαβάκια, κάτι τέτοια πραγματάκια. Τέλος πάντων, τώρα που με είδαν και ένα πιάνο δεν ξέρω αν θα έρθουν. Με θυμούνται, αλλά με το καλημέρα ήρθα και έπιασα και περιστέρα. Δεν είναι, ας πούμε, και το καλύτερο. Και αυτόν εδώ τον θυμάμαι, ασπρόμαυρος τύπος. Τώρα, άμα είναι αυτός που είχε επιτεθεί κάποτε μια γάτα σε μια διάσωση, θυμούνται, δεν ξέρω. Ήταν κανένα δύο τύποι που μοιάζαν πολύ έτσι ασπρόμαυροι. Νομίζω δεν είναι αυτός. Γιατί του είχα βάλει και δαχτυλίδι, αν θυμάμαι καλά. Τόσο και αν του έπεσε. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε εδώ την επιτήρηση. Δεν βλέπω δυστυχώς κάποιο από τα άλλα να έρχεται κοντά. Θα θέλουν να εξοικειωθούν ξανά βέβαια αρκετά για να έρχονται πάνω μου. Ακόμα και τα κλωστοποιημένα που νιώθουν πιο ευάλωτα λόγω του θέματος τους. Να αυτό που σέρνει από πίσω τα κλαδιά. Τώρα θα έρθει, δεν θα έρθει. Ποιος ξέρει. Πήραμε λοιπόν και αυτόν εδώ, τον τύπο που έδειξα πριν, που έχει πιο σοβαρό θέμα. Αυτός πάει για χειρουργείο λοιπόν, οπότε μέσα στο κουτί. Και η πρώτη εισαγωγή στο κουτί, για πρώτη διάσωση. Αυτά λοιπόν και με αυτό το μέρος. Δεν ξέρω αν θα εμφανιστεί κάτι άλλο που θα έχει το θάρρος να έρθει τόσο κοντά μου. Δύο περιστέρια έπεσα σήμερα. Με το που ήρθα δηλαδή έπεσα περιστέρια. Δεν ξέρω πόσο καλά μένει στη μνήμη τους αυτό. Ειδικά για τους πιο φρέσκους τύπους που δεν μέσα ξέρουν. Τέλος πάντων, σύντομα θα αρχίσει επίσημα κύκλος διασώσεων. Όχι ότι αυτό δεν μετράει σαν διάσωση επίσημη, εννοείται. Αφού βιντεοσκοπείτε, κινηματογραφείτε, διάσωση είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι, ας πούμε, στον φουλ επίσημο νέο κύκλο, όπως τον ονόμαζα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει εδώ πέρα, δεν βλέπω κάτι άλλο με κλωστές το οποίο να είναι αρκετά πρόθυμο να έρθει κοντά μου. Σιτάρι δεν έχω πολύ, όπως είπα και πριν. Οπότε θα αρχίσω να παίρνω το δρόμο της επιστροφής. Άμα υπάρχει κάτι θα το δείξω, αν όχι θα περάσουμε επιτόπου σε νέα από το χειρουργείο του περιστεριού. Και να είμαστε λοιπόν πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Το περιστέρι μέσα στην κάλτσα διάσωσης, όσοι θυμόσαστε. Τώρα έχω ένα νέο σύστημα του καλτσώματος, να το πούμε, τα κινητοποιώ έτσι αντί για ζελοτέιπ. Και ναι, είναι έτοιμο να χειρουργηθεί. Τρίποδο, όπως είπα, δεν έχω, οπότε δεν μπορούμε να δούμε τη διαδικασία. Τέλος πάντων, να κάνουμε μια εκτίμηση όπως πάντα. Έχει χάσει ήδη αυτό το δάχτυλο. Και άμα δεν το έπαιρνα, θα έχανε όλα. Βέβαια, δεν ξέρω αυτό κατά πόσο θα βγει από το χειρουργείο, αλλά όπως βλέπω, λογικά θα βγει, δεν θα έχει θέμα. Τέλος πάντων, ξεκινάμε και θα το δούμε μετά. Να λοιπόν το μαγικό περιστέρι. Σύντομο χειρουργείο, ευτυχώς δεν κόπηκε κάποιο άλλο δάχτυλο. Δακτυλιδώθηκε εδώ στο δεξί πόδι, γιατί στο αριστερό που συνήθως τα βάζω έχει το θέμα από ότι να μην έχει και δαχτυλίδι. Τέλος πάντων, σύντομη επέμβαση, όχι δύσκολη για το περιστέρι ευτυχώς. Αυτό λοιπόν, μια διάσωση μετά από πολύ καιρό, δύο διασώσεις συνολικά, επιτόπου και χειρουργική. Και ας το αφήσουμε.